κάνει Τσιρόνι μέλος των οικολόγων πράσινο και αναπληρωτή υπουργό αγροτικής ανάπτυξης, είναι ο κύριος Ιωάννης Δέδες, βουλευτής, είναι ο κύριος Δινόκας, πρώην δασάρχης Πάρνηθας, είναι ο κύριος Δημήτρης Γεωργούλης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ορειβασίας, είναι ο κύριος Νέζης, επίτιμο μέλος της Ομοσπονδίας Ορειβασίας. Έχουμε κοντά μας τη συγγραφέα, την κυρία Τατιάνα Αβέροφ και βέβαια τον φίλο μας, τον Μανώλη τον Λουδάρο, που είναι Sea Kayak Guide, αυτό που γράφει στο βιβλίο, το παιδί το πηγαίνει και το κάνει, το πραγματοποιεί μόνος του. Λοιπόν, σήμερα παρουσιάζουμε το βιβλίο, όπως είπαμε, το «Ταξίδι του Οδυσσέα για τη Σίμη», που ο Τζόρντις είναι εκτός από συνεργάτης του συλλόγου μας, γράφει στο περιοδικό Κορφές, ως γνωστό, τη στήλη, τη μόνιμη στήλη «Παιδί και βουνό», είναι πολύ αγαπητός φίλος για πολλά χρόνια και χαιρόμαστε πολύ βέβαια γι' αυτό. Κάπου τελευταία διάβασα ένα ποίημα του Ισπανού ποιητή Αντώνιο Ματσάδο που λέει «Όλα περνούν και όλα μένουν, αλλά δικό μας είναι να περνάμε. Να περνάμε κάνοντας δρόμους, δρόμους πάνω στη θάλασσα. Διαβάτη δεν υπάρχει δρόμος. Δρόμος γίνεται βαδίζοντας και γυρίζοντας το βλέμμα πίσω, να φαίνεται το μονοπάτι που ποτέ δεν θα ξαναπερπατήσουμε. Πολυπόθητο όνειρο το ταξίδι για τον καθένα. Ο καθένας για τη δική του Ιθάκη. Το ζεις πεζοπορώντας στα βάθη των δασών, σκαρφαλώνοντας τις χιονοσκέπαστες πλαγιές, ταξιδεύοντας στις κορυφές των κυμάτων. Και εσύ ονειρεύεσαι, ονειρεύεσαι το τέρμα. Αυτό που θα σου φέρει τη γνώση, τις ρίζες σου, τις διδαχές του αρχαίου πνεύματος, την αγάπη ως δυνατότητα προαγωγής του καλού και του ωραίου. Μέσα σου και γύρω σου, στους οικείους και στους ξένους, την πατρίδα σου και τον κόσμο όλο. Και ας θέλει δουλειά πολύ αυτό. Αυτό κάνει λοιπόν και ο καλός μας φίλος ο Τζόρντις σε αυτό το νέο του βιβλίο που ισορροπεί ανάμεσα στην περιπέτεια και τη στοχαστική αναζήτηση. Τεχνοκράτης κατά τα άλλα στο επάγγελμα, χημικός, αλλά με ανησυχίες για τα παιδιά, τους νέους, το περιβάλλον όπου ζει. Αυτό το νέο του βιβλίο είναι πλημμυρισμένο από τους χυμούς της ζωής και σε ταξιδεύει. Σε κάνει να ονειρευτείς τις μέρες που όλα ήταν πιο απλά. Σε γυρίζει πίσω. Γράφει σε κάποιο σημείο ο Τζόρντις. Μπαίνω για λίγο στο εκκλησάκι όπου έχει δροσιά, ησυχία και μυρίζει λιβάνι. Η καθαριότητα και η τάξη που συναντώ με εντυπωσιάζει. Το κάθε τι δείχνει φροντίδα και αγάπη. Ο φτηνός μου σαμάς, πάνω σε ένα παλιό τραπέζι κοντά στην πόρτα, η απλοϊκή χάρτινη εικόνα με τον Άγιο ζωγραφισμένο με έντονα χρώματα, το δισκάκι με τα σπίρτα, το χαρτονένιο κουτάκι με το λιβάνι, το καντήλι που καίει, το όμορφο ξύλινο τέμπλο, το βαρύ και χοντρό βιβλίο πάνω στο αναλόγιο, τα κεριά τοποθετημένα σε δύο ντάνες, μικρά και μεγάλα χωριστά, μια σκούπα και ένα φαράσι στη γωνιά, ένα σκουβάς, μια σφουγγαρίστρα, μια παλιά ξύλινη καρέκλα. Αν αυτή η απλότητα που περιγράφει, οι εικόνες, οι μυρωδιές, δεν είναι ο πλούτος στα ταξίδια μας, η επιστροφή στις μνήμες μας, το πισωγύρισμα στα πρώτα μας χρόνια, τότε τι άλλο μπορεί να είναι. Τζόρντι, σε ευχαριστώ που με πήρες μαζί σου και έζησα αυτά που έζησε ο Θήμος. Σε ευχαριστώ που αγάπησα και πάλι το Αιγαίο. Εύχομαι το βιβλίο σου να είναι καλό ταξίδι, όπως το ταξίδι του Θήμου. Και τώρα, αρκετά είπα εγώ, θα αφήσω να μιλήσουν για το βιβλίο αυτοί που ξέρουν περισσότερο. Όπως είπα, ο κύριος Γιάννης Τσιρόνης, μέλος των Οικολόγων Πράσινων και αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Αγροτικής Ανάπτυξης, η κυρία Τετιάνα Βέροφ, συγγραφέας, και ο Μανώλης Λουδάρος, Sea Kayak Guide. Και θα ξεκινήσουμε από τον κύριο Τσιρόνη να μιλήσει για τον φίλο του, τον Τζόρντι. Καλησπέρα και από μένα σε όλες και όλους και να ομολογήσω ότι βρίσκομαι σε πολύ δύσκολη θέση γιατί όσοι δεν το ξέρετε ίσως και όσοι το ξέρετε το Τζόρντις δεν είναι απλά και μόνο ένας φίλος μου, είναι ο φίλος μου, είναι ο άνθρωπος δηλαδή με το οποίο έζησα τα περισσότερα χρόνια της ζωής μου, αθρηστικά, σπουδάσα μαζί, μεγαλώσαμε μαζί, μου άνοιξε τον κόσμο του αθλητισμού
Η οικογένειά μου ήταν μια αστική οικογένεια. Δεν κοιμόμασταν σε κάμπινγκ, ας πούμε. Και κυρίως ήταν ότι η οικογένεια που την ενδιαφέρονται καλές τέχνες και τα λοιπά, αλλά όχι ο αθλητισμός. Ποτέ δεν δοκίμασα να μας βάλουν και να ζουν και εμένα στον αθλητισμό. Έτσι, όταν γνώρισα τον Τζόρζι και ανακάλυψα μαζί του τη φύση, το βουνό, την αναρρίχηση, την ιστιοπλογία, το σερφ, ό,τι μπορώ να φανταστώ, άνοιξε με ένας κόσμος. Και ένας κόσμος ο οποίος λες και τον είχα μέσα μου. Δηλαδή, όταν πρωτοκοιμήθηκα χάμω, ας πούμε, στα δέντρα, λες και είχα κοιμηθεί όλη τη ζωή μου και κοιμόμουν εκεί. Λες και ήμουν γεννημένος αυτό το πράγμα. Και ακόμα και τώρα του μπροστά αυτή την ευγνωμοσύνη. Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα όμως, γιατί νιώθω έτσι λίγο αμήχανα. Γιατί όταν εγώ διαβάζω απλό του Τζόρτζι, είναι σαν να διαβάζω κάτι που έχω γράψει εγώ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να αξιολογήσω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να φανταστώ πώς το βλέπει ένας άνθρωπος, γιατί για μένα δεν είναι σαν να το διαβάζω πρώτη φορά. Είναι σαν να ακούω αυτά που μου έλεγε χρόνια ο Τζόρτζι, αυτά που μιλάμε στις παρέες, αυτά που όταν άνευε φωτιά στην Πάρνηθα, πάνω στα διάφορα βουνά, τα κουβεντιάζαμε και τσακωνόμασταν και ανταλλάσσαμε γνώμες και ονειρευόμασταν και μιλάγαμε για έρωτες. Και όλα αυτά τα βλέπω τώρα γραμμένα. Και είναι σχεδόν σαν να το έχω γράψει εγώ, οπότε θα ήμουν ο χείριστος κριτής του βιβλίου με αυτή την έννοια, γιατί δεν μπορώ να αξιολογήσω κάτι το οποίο σας λέω είναι σαν να έχει περάσει και να βλέπω την εικόνα του Τζόρτζι όταν μιλάμε και να βλέπω αυτά τα γραπτά. Γενικά είναι δύσκολο να αξιολογήσω τα βιβλία του, τα οποία είναι όλα εξαιρετικά και είναι νομίζω το πρώτο βιβλίο που πάει τόσο μακριά. Και δεν πάει χωροταξικά μακριά, αν και το ταξίδι αυτό πραγματικά είναι πολύ μακρύ ταξίδι και αξίζει να γίνει. Πιστεύω ότι πραγματικά θα μας ταξίσει μετά. Αν είναι κάτι εφικτό, νομίζω είναι απόλυτα εφικτό να γίνει, γιατί όταν το διαβάζεις, νιώθεις ότι πραγματικά συμβεί το ταξίδι. Ότι είναι κάτι αυτοβιογραφικό. Είναι αυτοβιογραφικό, αλλά εγώ δεν το ρώτησα, του λέω συγγνώμη, αυτά τα μέρη όντως τα έχεις δει όλα, έστω του χωρίς το καγιάκ, τα έχεις επισκεφτεί. Δεν τα έχει επισκεφτεί όλα, η λέξη από τον Ιούλιο Βέρα. Νομίζω ότι διαβάζει κάτι τόσο ρεαλιστικό που νομίζω ότι αυτό πρέπει να συμβεί, ότι είναι πραγματικότητα. Ενώ είναι μια προφανώς μυθιστοριογραφία. Τώρα, εδώ πέρα εμένα μου θύμισε πάρα πολύ όταν διάβαζα το βιβλίο του Τζακ Λόντον. Ο Τζακ Λόντον γράφει πάρα πολύ λιτά. Δηλαδή είναι περιγραφικός, είναι λιτός και είναι πραγματικά τόσο λιτός που κατατάει, που σου δημιουργεί αδέος όταν γράφει τη φύση. Και εδώ πραγματικά ο Τζόρτζι έχει αυτό το χάρισμα. Περιγράφει και αυτό περιγράφει το βλέπεις και νομίζω το παράδειγμα ήταν πάρα πολύ χαρακτηριστικό με το Κλισάκι και το Μουσαμά. Ότι νομίζω ότι αυτό που διαβάζεις είναι μια εικόνα που την έχει ζήσει κάποιος και στην περιγράφει. Είναι εικονικός και γι' αυτό το μου θυμίζει πάρα πολύ τον Τζακ Λόντον. Η λιτότητα στη γραφή, το γεγονός δηλαδή ότι δεν καταφεύγει σε ρομαντικές περιγραφές, αλλά αποστασιοποιείται από τα δρόμενα ως συγγραφέας, σαν ένας κινηματογραφιστής ντοκουμέντο που γυρίζει και κάνει ένα ντοκιμαντέρ πάνω σε ένα ταξίδι. Δίνει την ευκαιρία στον αναγνώστη να μπει στη θέση των τρώτων προσώπων και λες και βιώνει να βιώσει τα συναισθήματα. Γιατί σωστά είναι ένα βιβλίο πάρα πολύ στοχαστικό. Δεν είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι βιβλίο απλά και μόνο μια περιγραφική ιστοριούλα. Γι' αυτό μου θυμίζει πάρα πολύ ο Τζακ Λόντον. Το δεύτερο πράγμα που θυμίζει το βιβλίο, και καλά εδώ πριν αυτό που λέμε γνωριμία μας, μακάρι να σας το θυμίσει και εσάς, είναι ότι με τον Τζόρτζι μεγαλώσαμε πάρα πολύ με το Χέρμα Έσε. Ο Έσε, οι ήρωές του ταξιδεύουν και οριμάζουν μέσα από το ταξίδι τους. Δεν ταξιδεύουν πάντα χωροταξικά, αλλά πάντα είναι μια ορίμαση του προσώπου μέσα από την εμπειρία με ένα ταξίδι ζωής. Και όντως εδώ ο ήρωάς μας δεν κάνει απλά και μόνο ένα ταξίδι το οποίο είναι μια σύγχρονη μεταφορά του ταξιδιού του Οδυσσέα, γιατί υπάρχει αυτό το στοιχείο στο βιβλίο, είναι πάρα πολύ έξυπνο, δηλαδή κυριολεκτικά σχεδόν όλα τα στιγμιότυπα από την Οδύσσεια τα συναντάμε σύγχρονα και με πάρα πολύ χιούμορ, γιατί το χιούμορ πάντα ήταν στη ζωή μας. Όπως ξέρω να πω και ένα κουτσομπολιό, νομίζω η Αλέκα μου είχε πει ότι αν διάλεξε αυτό, θα διάλεξε το χιούμορ, το έτσι δεν είναι, ότι στη ζωή σα. Ήταν το καθοριστικό στοιχείο. Λοιπόν, ο Τζος λοιπόν μπορεί και μεταφέρει την Οδύσσεια, αλλά τη μετατρέπει σε κάτι που κυριολεκτικά είναι ένα ταξίδι υπαρξιακό. Γιατί ο συγγραφέας ταξιδεύει ταυτόχρονα και σε ένα επίπεδο ορίμανσης.
Και δεν θέλω να το αποκαλύψω, υπάρχει και ένα ζήτημα και, και μια άλλη περιπέτεια κρυμμένη μέσα στην περιπέτεια, αλλά τα πω όλα μετά, εντάξει, θα το παρακάνω. Το αφήνω λοιπόν αυτό να το ανακαλύψετε όσοι και όσοι το διαβάσετε. Και εδώ θέλω να πω σε μια τρίτη πτυχή του βιβλίου και η τρίτη πτυχή είναι ο ερωτισμός του βιβλίου. Έχουμε διαβάσει πολλά ερωτικά αναγνώσματα, άλλα πιο γλαφυρά, άλλα λιγότερο γλαφυρά, άλλα που ο ερωτισμός είναι κυριαρχή αλλά υποκρύπτεται, δεν ομολογείται και άλλα στα οποία ο ερωτισμός ομολογείται όπως είναι αυτό το βιβλίο, αλλά εδώ πέρα υπάρχει μια διαφορά. Και αυτό είναι και η ουσία του πώς αντιλαμβάνεται ο Τζόρτζ Ομιλιάς στον ερωτισμό. Τον αντιλαμβάνεται όπως τον αντιλαμβάνεται ο Ζος Μπατάγη, δηλαδή το αντιλαμβάνεται ως μια υπέρβαση του ανθρώπου. Δηλαδή η ερωτική πράξη, κάθε φορά που συμβαίνει, μας κάνει να νικάμε το θάνατο. Κάθε φορά που συμβαίνει, μας κάνει διαφορετικούς. Και μας κάνει διαφορετικούς γιατί ουσιαστικά είναι αυτό που λέει ο Μπατάγη, λεπτή μόρο. Ο μικρός θάνατος, ένας μικρός θάνατος. Δηλαδή ο άνθρωπος μέσω του ερωτισμού ξορκίζει το θάνατο. Αυτή είναι η άποψη του Μπατάγη, είναι μια υπαρξιστική άποψη, ότι δεν είναι απλώς μια απόλαυση, δεν είναι απλά μια πράξη αναπαραγωγής. Δεν είναι μια χαρούμενη πράξη. Είναι το τελετουργικό του θανάτου, το οποίο βιώνοντάς το, ανατρέπουμε την ύπαρξή μας και πάμε σε μια άλλη ύπαρξη. Πολύ δε περισσότερο όταν αυτό συμβαίνει με το να γίνονται αυτό που λέει ο βίβλος και έσονται οι δύο σαν καμία. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος ξεπερνάει τον εαυτό του και ταυτίζεται με το τέρι του κάποιες στιγμές, αυτό το πράγμα ουσιαστικά είναι μια καθοριστική υπέρβαση. Δεν είναι ποτέ ο ίδιος μετά. Είναι ένας άλλος άνθρωπος, έχει γκρεμίσει φραγμούς, φραγμοί οι οποίοι δεν είναι τυχαίοι. Γιατί άραγε η ανθρωπότητα στην πολύ υπερχιλίτη ιστορία της. Ας μην μιλήσουμε για τον πουριτανισμό, ας μιλήσουμε για τον χριστιανισμό. Δεν πάω σε αυτό το επίπεδο, πάω σε κάτι που είναι πολλές δεκάδες χιλιάδες χρόνια πριν. Γιατί πάντα περιέβαλε τον ερωτισμό με ένα ταμπού. Γιατί δεν περιέβαλε την τροφή με ένα ταμπού. Γιατί έπρεπε να είναι αυτό το πράγμα ταμπού και κάτι άλλο, ακόμα σας λέω και από πολύ πρωτόγονες κοινωνίες. Ακριβώς γιατί ο άνθρωπος ένιωθε ότι μέσω αυτής της πράξης γκρεμίζει τα όρια του θανάτου. Και αυτό το πράγμα ήταν κάτι τόσο αρχαίγωνο και τόσο διαπολιτισμικό, διαπερνάει όλο τον πολιτισμό, που τον έρωτας δεν είναι ποτέ αθώος. Δεν είναι ποτέ ένα πράγμα για πλάκα και είναι κρίμα να τον ευτελίζουμε στην εποχή μας εμπορικά ή με άλλο τρόπο και να τον καθιστούμε. Πάλι θα αναφέρω τον αγαπημένο μου συγγραφέα, τον Ντάρελ, που λέει να κατατίσουμε έτοιμοι να καταστραφούμε από τον κόρο, αλλά ποτέ να ικανοποιηθούμε. Αυτό το κομμάτιασμα, αυτή η εμπορευματοποίηση του έρωτα, όχι αναγκαστικά η υπόθεση, αλλά η εμπορευματοποίηση της ζωής, η εικονικότητα του έρωτα μας κάνει να καταστρεφόμαστε τον κόρο, να πείσουμε από ερωτισμό, αλλά χωρίς να υπάρχει ερωτισμός, χωρίς ποτέ να έχουμε ικανοποίηση πραγματική, είναι αυτό το οποίο πιστεύω χαρακτηρίζει και τον Τζόρτζ και τη φιλοσοφία του απέναντι στον ερωτισμό. Τον θεωρώ ένα εξόχως ερωτικό άτομο, αλλά το οποίο σε αυτό το βιβλίο φαίνεται πολύ καθαρά. Ενώ στα προηγούμενα του, επειδή είχαν άλλο αντικείμενο, δεν πολύ φαίνεται. Οπότε είναι καθαρή η στάση του Τζόρτζ απέναντι στον ερωτισμό και καθαρή η στάση του ήρωα απέναντι στον ερωτισμό. Ένα ερωτισμό άδολο, νατουραλιστικό, αλλά ταυτόχρονα υπερβατικό. Αυτό τουλάχιστον βίωσα εγώ ως αναγνώστης σε αυτές τις στιγμές του βιβλίου που είναι μερικές και σας λέω πολύ και κομικές μερικές φορές, άλλες είναι πάρα πολύ ρομαντικές, δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει η ανάγνωση αυτή, η οποία είναι μια ανάγνωση που υπάρχει και στην Οδύσσεια. Γιατί ο Οδυσσέας ξεπερνάει πάρα πολλά πράγματα για να φτάσει τελικά στη Μυθάκη του και να φτάσει στη Γαλήνη και την ονειμότητά του. Υπάρχει ερωτισμός στην Οδύσσεια και μάλιστα ο ερωτισμός που θα μπορούσε να ξεπεράσει τα όρια της Αττικής με την έννοια ότι νομίζω ότι θα μείνετε στην Κέρκη και κάνετε πάρα πολύ καιρό, αν θυμάμαι καλά. Και στην Καλλιουσού κάθε περισσότερο. Στην Καλλιουσού πολύ περισσότερο. Άρα λοιπόν δεν είναι ότι δεν υπέκυψε, σε ένα βαθμό υπέκυψε. Άλλο αν τελικά ξανά ξεκίνησε την Οδύσσεια του. Αυτά είναι τα λίγα που ένιωθα διαβάζοντάς το και ενθουσιάστηκα πάρα πολύ από αυτό το βιβλίο. Και το θεωρώ ένα σημαντικό βιβλίο, ένα βιβλίο που αξίζει κάποιος να διαβάσει και μία και δύο φορές. Εγώ το έχω διαβάσει μόνο μία, αλλά έτσι
Περιμένω το καλοκαίρι να διαβάσω δεύτερη. Και πραγματικά εύχομαι στον Τζόρτζ να είναι καλοτάξιο βιβλίο και πάντα να μας χαρίζει τέτοια ταξίδια νοερά και μακάρι να τα δούμε και να γίνονται αυτά τα ταξίδια, είναι πολύ όμορφα. Να είστε καλά.